εκλογικής αναμέτρησης. Λοιπόν, για μένα ήταν μια μακρά και υπόδεικτη διαδικασία, αυτή η προεκλογική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε. Χαίρομαι για τη χθεσινοβραδινή εικόνα της Καλαμάτας, με παρατεταγμένα όλα τα κιόσκια των πολιτικών κομμάτων και των σχηματισμών για τις εκλογές και η καλή ατμόσφαιρα και η εικόνα που επικρατούσε. Ήταν μια πραγματική γιορτή της Δημοκρατίας. Ελπίζω και εύχομαι και σήμερα, και έτσι φαίνεται, τα πράγματα να εξελιχθούν απολύτως ομαλά. Θέλω να κάνω την πρόβλεψη ότι αύριο Δευτέρα θα είναι μια διαφορετική ημέρα σε πολιτικό επίπεδο. Πάρα πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Θα δείτε πολύ μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό όσον αφορά θέση ή ύπαρξη κομμάτων. Και αυτό είναι βέβαιο ότι θα συμβεί. Εκτιμώ ότι και οι ευρωεκλογές θα δώσουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σημάνει μια αναταραχή, με την καλή έννοια το λέω, στο πολιτικό μας βίο. Με απόλυτη βεβαιότητα προσδοκώ ότι ο πελοποννησιακός λαός θα μας δώσει ένα καλό αποτέλεσμα την πρώτη Κυριακή, ώστε να έχουμε τις καλύτερες των προϋποθέσεων στη δεύτερη Κυριακή να επικρατήσουμε. Έχω να ευχηθώ σε όλους τους υποψηφίους, τους αντιποψηφίους και σε όλους τους υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές το καλύτερο αποτέλεσμα και να ευχηθώ και πάλι όλα να κινήσουν ομαλά. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας σήμερα. Ο λαός αποφασίζει και η βούληση του λαού είναι απολύτως σεβαστή πάντοτε. Σας ευχαριστώ και σας, παιδιά, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και για τη σκληρή σας κριτική. Έτσι είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας και εσείς να παίζετε το δικό σας ρόλο, γιατί χωρίς εσάς η δική μας φωνή και η δική μας σκέψη δεν μπορεί να μεταδοθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.